Λοιπόν, ζήτησε να παρέμβει η κυρία Νικολακάκου, η οποία είναι υπεύθυνη ενημέρωση του υποψήφιου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, του κυρίου Τατούλη. Okay. Πάμε να την ακούσουμε. Καλημέρα, κυρία Νικολακάκου. Καλησπέρα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε και εμείς την άποψή μας. Χαρά μας. Που είχατε πριν από λίγο. Ναι. Το όνομά μου είναι Νικολάκου. Ας δώσω χίλια συγγνώμη. Πειράζει. Όχι, αλίμονο. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Νικολάκου. Αλίμονο. Κοιτάξτε, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το εξής. Ναι. Η παράταξη της Νέας Πελοποννήσου του κυρίου Πέτρου Τατούλη, που είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, δεν είναι παράταξη η οποία είναι ως αντάρτης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια παράταξη εντελώς ανεξάρτητη, μια παράταξη η οποία έχει στελέχη τα οποία ανήκουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Και το μεγάλο στοίχημα για μας είναι ένα. Μια ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση πέρα και έξω από κόμματα και ένας περιφερειάρχης ο οποίος να έχει και να αντλεί τη δύναμή του από τους πολίτες και από κανένα κομματικό μηχανισμό. Το είπαμε προφανώς, δεν ξέρω, μπορεί και να είπα εγώ αντάρτης κάποια στιγμή. Και αν το είπα στην κουβέντα πάνω, εννοούμε ότι είναι προερχόμενος, γιατί είναι και ήταν κεντρικό πολιτικό στέλεχος ο κύριος Τατούλης, αλλά προφανώς δεν έχει τόσα χρόνια εμπλοκή με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε, καλά κάνετε και το επισημαίνατε. Καλά κάνετε και το επισημαίνατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το 2010 και μετά, όπου για 9 χρόνια είμαστε στην Περιφερειακή Αρχή, ήμουν και εγώ αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Τατούλη, αποδείξαμε πως μπορεί πραγματικά η αυτοδιοίκηση να έχει μια δική της θεσμική διαφορετική θέση και διεκδίκηση απέναντι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μάλιστα. Άλλωστε εμείς είμαστε περιφερειακή διοίκηση απέναντι σε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νικολάκου. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα της παρέμβασης που μου δώσατε. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.